Σήμερα θα μιλήσουμε για Shining Hunting στις Pokémon Scarlet και Violet και με ποιους τρόπους μπορείτε να βρείτε τα αγαπημένα σας Shiny Pokémon. Σε περίπτωση που ψάχνετε να βρείτε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο τρόπο Shiny Hunt, έχω σπάσει αυτό το βίντεο σε κεφάλαια ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα ποιο κομμάτι σας ενδιαφέρει και να πάτε εκεί. Παρ' όλα αυτά, θα σας πρότεινα να μείνετε σε όλο το βίντεο γιατί έχω πάρα πολύ juicy πράγματα για όλους τους τρόπους Shiny Hunting. Θέλω να κάνω μια γρήγορη αναφορά σε όλα τα Pokémon που είναι Shiny Locked, δηλαδή δεν μπορείς με τίποτα όσο και αν προσπαθείς να τα βρει σε shiny form. Αυτά τα Pokémon λοιπόν είναι το Coraidon και το Miraidon και στις δύο τους μορφές δεν μπορείς να τα βρεις shiny. Όπως και τα άλλα 4 legendary Pokémon τα οποία πρέπει να βρεις αυτά τα παλούκια, ούτε αυτά μπορείς να τα κάνεις shiny hunt. Shiny locked είναι επίσης και όλα τα Titan Pokémon τα οποία πολεμάς στο Path of Legends. Όπως και τα 3 starters, τουλάχιστον τα starters μπορείς να τα βρεις σε shiny κάνοντας αυγά, θα το δούμε σε λίγο αυτόν τον τρόπο. Και τα τελευταία Pokémon παιδιά που δεν μπορείτε να βρείτε σε shiny form είναι τα Terra Encounters τα οποία είναι αυτά εδώ τα Pokémon τα οποία είναι τεράστραλάιστ και μπορείτε να τα βρείτε κανονικά στον έξω κόσμο. Ούτε αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε shiny form. Δεν μιλάω όμως για τα Terra Raids. Τα Terra Raids μπορείτε να βρείτε κανονικά shiny Pokémon. Εκτός από κάποια special Pokémon όπως ήταν το event του Charizard που αυτά ήταν shiny lock, αλλά τουλάχιστον το ξέραμε. Τέλος όμως με τους περιορισμούς, όλα τα υπόλοιπα Pokémon είναι shiny huntable και μπορείτε να πάτε να τα βρείτε κανονικότατα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να μιλήσω είναι τα shiny odds. Σε κάθε παιχνίδι Pokémon, τα shiny odds είναι οι πιθανότητες που έχεις να βρεις ένα shiny Pokémon, είναι 1 στις 4.096. Τι σημαίνει αυτό όμως? Κάθε φορά που το παιχνίδι σπουνάρει ένα τυχαίο Pokémon στο χάρτη σου, εκείνη τη στιγμή είναι το παιχνίδι σαν να γυρίζει ένα ζάρι το οποίο έχει 4.096 πλευρές, έδρες δηλαδή, και μία από αυτές είναι η έδρα που το shiny Pokémon θα λάμψει. Αυτό το λέω γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το 1 στις 4.096 σημαίνει ότι αν πολεμήσω 4.095 Floets, το 4.096, το αμέσως επόμενο, θα είναι shiny. Όχι παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα βασικό εργαλείο για το οποίο θα μιλήσουμε πολύ τώρα που θα σας πω τις μεθόδους για το shiny hunting είναι αυτό εδώ το μικρό πραγματάκι, αυτό το κολλιέ βραχιόλι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, το shiny charm. Το shiny charm είναι μια επιβράβευση από τον Ζακ, τον cool καθηγητή του Academy, ο οποίος όταν συμπληρώσεις το Pokédex, έχεις δηλαδή όπως εδώ 400 στα 400 Pokémon, σου δίνει αυτό σαν ανταμοιβή. Αυτό που κάνει το Shiny Charm είναι να ρίξει τις βασικές πιθανότητες του να βρεις Shiny Pokémon από 1 στις 4.096 σε 2 στις 4.096 ή 1 στις 2.048. Οπότε ξαφνικά, καθώς τρέχουμε στον κόσμο, όταν κάνει spawn ένα Pokémon, το ζάρι μας από 4.096 πλευρές τώρα θα έχει 2.048. Και τώρα που βγάλαμε όλη τη θεωρία του Shiny Hunting από τη μέση, δηλαδή τις πιθανότητες και πώς δουλεύουν και τα Pokémon που δεν μπορείς να κυνηγήσεις σε Shiny, πάμε να μιλήσουμε για τις βασικές μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να κυνηγήσετε κι εσείς Shiny Pokémon. Και θα τις ξεκινήσω από αυτές που μπορείς να κάνεις από πιο νωρίς το παιχνίδι μέχρι αυτές που πρέπει να έχεις τερματίσει το παιχνίδι για να τις κάνει. Η πρώτη λοιπόν και ίσως η πιο γνωστή μέθοδος για Shiny Hunting είναι αυτή που λέμε το Masuda Method. Ή τέλος πάντων η μέθοδος του να κάνεις shiny hunting με αυγά. Για να κάνεις το Masuda Method θα χρειαστείς ένα Pokémon από διαφορετική γλώσσα. Όπως βλέπετε εδώ ας πούμε το Ditto μου είναι Japanese και δεν είναι μόνο το όνομά του που είναι στα Ιαπωνικά, αλλά βλέπετε και αυτό το σημάδι που έχει, το JPN. Εμείς όλοι γενικά στην Ελλάδα λογικά παίζουμε το English version. Οπότε, ό,τι δεν έχει δίπλα το Epsilon Ni G, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για Masuda Method. Το Masuda Method είναι όταν ζευγαρώνεις ένα Pokémon από τη δική σου έκδοση της κασέτας, στην προκειμένη περίπτωση η δική μου είναι στα αγγλικά, με ένα Pokémon από διαφορετική έκδοση της κασέτας ή να το εκφράσω καλύτερα από διαφορετική γλώσσα της κασέτας, όπως είναι αυτό το τίτλο που είναι από ιαπωνική version, τότε αυξάνονται αισθητά οι πιθανότητες το Pokémon που θα βγει από το αυγό να είναι shiny. Ένα κλασικό αυγό από δύο Pokémon που τα έχεις πιάσει στο δικό σου παιχνίδι έχει ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες με τις βασικές, δηλαδή 1 στις 4.096 να είναι shiny. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνεις το ζευγάρωμα με ένα Pokémon διαφορετικής γλώσσας, οι πιθανότητες του να βγει shiny το Pokémon πέφτει από τις 4.096 στις 683 μόνο, 1 στις 683. Και αν τυχαίνει να έχετε και το Shiny Charm και να κάνετε Masuda Method όπως εγώ αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες πέφτουν ακόμα περισσότερο στις 1 στις 512. Παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς μπορεί να θέλετε να κάνετε πολλά Pokémon Shiny Hunt, το καλύτερο Pokémon για να έχετε από διαφορετική γλώσσα είναι το Ditto. Το Ditto, παιδιά, είναι ένα Pokémon το οποίο μπορεί να ζευγαρώσει με όλα τα Pokémon του παιχνιδιού εκτός από τα θρηλυκά Coraidon Miraidon, τα Paradox Pokémon. Και τώρα η βασική ερώτηση είναι η εξής:
Μπορώ να πάρω ένα Μασούντα Ντίτο, έτσι το λέμε, Μασούντα Ντίτο. Ένα ντίτο από διαφορετική γλώσσα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάτε να πιάσετε ένα ντίτο. Το ντίτο το βρίσκεται σε αυτή την περιοχή του χάρτη. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε για να πιάσετε ένα ντίτο είναι να πάτε κάπου σε αυτή την περιοχή, στο West Pokémon Center της Μεντάλη. Και από εδώ πέρα το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να τριγυρνάτε εδώ στον κόσμο και να στοχεύετε τα Pokémon που βρίσκετε, γιατί το ντίτο δεν θα το βρείτε ποτέ σαν ντίτο. Συνηθίζει να μεταμφιέζεται σε άλλα Pokémon, οπότε τσεκάρετε όλα τα Pokémon και άμα στο όνομά τους δείτε κάτι περίεργο, Sudowoodos, Roomies, Pikachu, Zorua, το βλέπετε, ας πούμε αυτό είναι ένα Zorua, κάπως έτσι είναι και το ντίτο. Οπ, να το! Τώρα που έχουμε το καινούριο ντίτο στην ομάδα μας, το επόμενο βήμα είναι να πάμε στο PokePortal. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε το λάμδα για να συνδεθείτε στο ίντερνετ και μπαίνουμε στο PokePortal. Εδώ πέρα θέλετε να πάτε στο link trade και στο set link code θα βάλετε το συγκεκριμένο κωδικό που θα δείτε αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σας. 4448-4448. Μόλις βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ανταλλάξει μαζί σας, διαλέγετε το ντίτο, το δικό σας αυτό που πιάσατε, trade it και πηγαίνετε, βλέπετε το Pokémon Summary. Αυτό που θα κοιτάξετε, ορίστε, βλέπετε κάτω εδώ, αυτός που θέλει να μου ανταλλάξει είναι από την Ιαπωνία. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε shiny hunting στο Charizard, να βρούμε ένα shiny Charmander. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε το ιαπωνικό μας ντίτο ή δεν πειράζει να είναι γαλλικό, γερμανικό, το ξενόγλωσσο ντίτο μας στην ομάδα μας και το Pokémon που θέλουμε να ζευγαρώσουμε. Προσοχή, κανένα άλλο Pokémon στην ομάδα σας. Επόμενο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να πατήσετε το χ και να στήσετε ένα πικνίκ. Τώρα τι γίνεται, περιμένετε στο πικνίκ σας. Εδώ στο πικνίκ σας θα τα πούμε και στον επόμενο οδηγό που θα είναι μόνο για το breeding και για τα αυγά. Όταν έρχεστε σε αυτό το καλάθι, θα μπορείτε να βρείτε αυγά Pokémon. Αυτό το καλάθι τώρα τα Pokémon σας καθώς περνάει η ώρα θα το γεμίζουν. Όταν φτάσει τα 10 αυγά σταματάει. Εγώ προσωπικά μαζεύω 20 αυγά και μετά ξεκινάω να τα σκάω. Αν από αυτά τα 20 δεν βγει κάποιο shiny, ξανακάνω το camp. Κάτι που επίσης πρέπει να πω, γιατί ίσως το έχετε ακούσει, υπάρχουν κάποια sandwich τα οποία δίνουν αυτό το λεγόμενο sparkling power που αυξάνει τις πιθανότητες να βρείτε shiny Pokémon. Δεν δουλεύει στο breeding, δεν δουλεύει στα αυγά δηλαδή. Θα χαλάσετε απλά τα χέρμπα μύστικα που έχετε. Δύο αυγά, εντάξει, ούτε 3 λεπτά δεν περίμενα. Δύο αυγά είναι αρκετά για μένα, πάμε να τα σκάσουμε. Ίσως βγει shiny, ίσως όχι. Όχι, δεν είναι shiny. Όχι, ούτε αυτό είναι shiny. Το πιάσατε όμως το νόημα. Τώρα στην επόμενη μέθοδο, η οποία είναι μια από τις αγαπημένες μου για shiny hunting. Την είδαμε στη Legends Arceus και τώρα ήρθε στη Scarlet και Violet και είναι λίγο πιο αναβαθμισμένη. Αυτή είναι, παιδιά, τα Outbreaks. Όταν βλέπετε το χάρτη σας, βλέπετε κάποια Pokémon τα οποία εμφανίζονται. Κάποια από εσάς που δεν έχετε συμπληρώσει το Pokédex, ίσως έχετε κάποια ερωτηματικά. Τι γίνεται τώρα στα Outbreaks? Στα Outbreaks, παιδιά, ουσιαστικά βγαίνουν πάρα πολλά Pokémon από το συγκεκριμένο είδος. Πηγαίνουμε λοιπόν στην περιοχή όπου βρίσκεται το Outbreak, όπως βλέπετε εδώ είναι γεμάτο Psyduck και παιδιά ξεκινάμε να κάνουμε το εξής πράγμα. Κατεβαίνουμε από το Pokémon μας, κλείνουμε τα autosaves, χτυπάτε ένα κανονικό save. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να νικήσετε 60 Psyduck. Όταν νικάτε από το Outbreak πάνω από 30 Pokémon, οι πιθανότητες του να βγει ένα shiny Pokémon πέφτουν στις μισές, δηλαδή 1 στις 2048. Αν έχετε ήδη shiny charm, οι πιθανότητες πέφτουν στις μισές των ημισών, 1024. Και όταν νικήσετε πάνω από 60 Pokémon στο Outbreak, οι πιθανότητες πέφτουν ακόμα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αυτό που θα κάνετε είναι να τσεκάρετε το Pokémon και να στέλνετε το Pokémon σας για Let's Go Battle. Κάνει τη μάχη και σημειώνεται ένα. Καλό θα ήταν να κρατάτε τον αριθμό των Pokémon που σκοτώνετε από το Outbreak για να μην τα ρημάξετε όλα. Εγώ αυτό που κάνω είναι να έχω κατεβάσει ένα tap counter στο κινητό μου, το οποίο όταν κάνεις tap μετράει. Οπότε εγώ κάνω tap 1. Όταν σκοτώσω δεύτερο, tap tap tap, θα φτάσουμε στο 60. Όταν δει ένα shiny Pokémon, ακόμα και αν του δώσετε εντολή να το πολεμήσει, το Pokémon σας δεν θα πολεμήσει ένα shiny Pokémon. Ναι, διάλεξα το χειρότερο Pokémon για Outbreak, πάω σε άλλο Pokémon. Λοιπόν, εδώ έχει ένα Cryogonal Outbreak, οπότε πάμε εκεί πέρα να κάνουμε, να παίξουμε την παλίτσα μας, γιατί τα Psyduck ήταν μέσα στο ποταμό και έπεφτα συνέχεια. Επειδή εδώ πέρα τα shiny Pokémon δεν είναι όπως στην Arceus, δηλαδή δεν κάνουν κάποιο ήχο ή να βγάζουν κάποια σπίθα όταν τα βλέπετε, έχετε γκουγκλάρει να δείτε πως είναι το shiny Pokémon που ψάχνετε. Χτυπάμε το save και 60. Επειδή καμιά φορά όμως μετράμε λάθος,
και μπορεί να μας ξεφύγει κανένα. Εγώ συνηθίζω να ρίχνω 63 για την ακρίβεια. Και τώρα, παιδιά, έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να βρείτε ένα shiny Pokemon από το Outbreak. Ανοίγετε, παιδιά, στη μέση του Outbreak ένα picnic. Το picnic τι κάνει? Όταν μπαίνετε στο picnic, κάνει despawn, βγάζει δηλαδή όλα τα Pokemon που υπάρχουν στο χώρο και όταν το ξαναβγάλετε, εμφανίζονται φρέσκα Pokemon, καινούρια, και ψάχνετε τα Cryogonal καθώς κάνουν spawn. Άμα δείτε ότι δεν βρίσκετε το shiny, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ξαναστήσετε ένα picnic. Φεύγετε από το picnic και, παιδιά, έτσι μπορείτε να βρείτε ένα shiny Cryogonal. Όπως σας είπα, όταν κάνετε αυτή τη μέθοδο και έχετε και το shiny charm, οι πιθανότητες να βρείτε shiny είναι 1 στις 820. Παρ' όλα αυτά, εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα sandwich με το sparkling powder. Και άμα έχετε και το Shiny Charm μπορείτε να φτάσετε τις 512, 1 στις 512. Σε αυτές τις περιπτώσεις να μην χαραμίζετε τα sandwich σας και τα herba mystica που έχετε για αυτού του είδους τα Shiny Hunts, γιατί είναι εύκολο, δηλαδή λίγο να κάτσεις θα βρεις το Shiny. Θα μιλήσουμε πιο μετά για τα herba mystica. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι από τη στιγμή που έχετε ρίξει 60+ από το Pokemon που κυνηγάτε, μπορείτε να φύγετε από το Outbreak, να κάνετε άλλα πράγματα και να ξαναγυρίσετε και πάλι θα έχετε ρίξει 60 και να συνεχίσετε το Shiny Hunting σας. Δεν επηρεάζει καθόλου το να φύγετε, να κάνετε άλλα πράγματα, να κερδίσετε το παιχνίδι και μετά να ξαναγυρίσετε. Παρ' όλα αυτά, παίζει ρόλο το να γίνει αυτό μέσα στη μέρα που τρέχει, δηλαδή να γίνει από τις 12 το βράδυ που γίνονται reset τα outbreaks μέχρι την επόμενη μέρα και φυσικά μπορείτε να πάτε στο ρολόι του Nintendo Switch, να πάτε μία μέρα μπροστά και να κάνετε άλλα Pokemon, να σπονάρετε άλλα Pokemon outbreaks. Οχ! Αυτό είναι! Ω, το βρήκα! Το βρήκα! Λοιπόν, παιδιά, να το βρήκαμε! Cryogonal Shiny! Μου πήρε 25 λεπτά να το βρω. Δεν έκανα save πριν πω στη μάχη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι Pokéball του ταιριάζει? Γενικά, παιδιά, στα Shiny Pokémon μου αρέσει να τους ρίχνω Pokéball που να ταιριάζει με τα χρώματά τους. Α! Οκ, critical catch! Ναι, ρε φίλε! Οπότε ορίστε, πιάσατε ένα Shiny Pokémon μέσα σε 25 λεπτά. Cryogonal, καλώς ήρθες στο Nidofam. Και όπως βλέπετε, παιδιά, το Shiny Pokémon έχει αυτά τα αστεράκια. Πάμε στην επόμενη μέθοδο και ίσως την αγαπημένη μου. Η τελευταία μέθοδος που θα συζητήσουμε σήμερα είναι και αυτή με τα sandwich και τα herba mystica. Μεγάλο shoutout λοιπόν στον The Time is Nigh και τον Nanico, οι οποίοι βγάλανε αυτές τις συνταγές τις οποίες βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Θα σας πρότεινα να πατήσετε pause σε αυτό το βίντεο, να κάνετε ένα like και μετά να κάνετε screenshot αυτό το πίνακα, ο οποίος σας δίνει κάποιες custom συνταγές για shiny hunting. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να κάνεις αυτή τη μέθοδο πρέπει να έχεις τερματίσει το παιχνίδι. Και όταν λέω να έχεις τερματίσει το παιχνίδι, να μπορείς να κάνεις 5 μάλλον και 6 star raids. Και γενικά, άμα ανοίγετε τα raids και βλέπετε ότι έχετε διαθέσιμα 5 star raids, πεντάστερα raids, σημαίνει ότι το έχετε κάνει. Για να κάνετε λοιπόν τις συνταγές που σας έδειξα, χρειάζεστε herba mystica. Τα herba mystica μπορείτε να τα βρείτε σαν rewards, σαν ανταμοιβές, όταν νικάτε τα πεντάστερα και τα εξάστερα raids. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα στο Serebinet, θα αφήσω το link για αυτή τη σελίδα στην περιγραφή και πηγαίνουμε εδώ στα Terra Raid Battles και βάζουμε τα πεντάστερα, γιατί και τα πεντάστερα και τα εξάστερα πάνω κάτω τα ίδια herba mystica δίνουν. Βρίσκουμε λοιπόν το Pokémon που έχουμε σε 5 star raid και θέλω, ας πούμε, εγώ Salty herba mystica. Όπως είδατε στις συνταγές, τα πιο συνηθισμένα herba mystica για shiny hunting είναι τα salty, τα λευκά δηλαδή. Και ψάχνω λοιπόν ποια Pokémon μου δίνουν salty herba mystica. Αυτό το Pokémon μου δίνει 10% όπως βλέπετε, πάμε να δούμε, είναι το Slowbro. Οπότε, Slowbro, ψάχνω, ποιο έχω εγώ πεντάστερο raid και βλέπω τι μπορεί να μου δώσει. Όταν έχεις μαζέψει λοιπόν τα herba mystica που χρειάζεσαι και τα υλικά τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σε τρεις τοποθεσίες, Surcanch, Delicioso και Aquaista στη Λεβύνθια, είναι ένα συγκεκριμένο μαγαζί, κάτσε να σας το δείξω στο χάρτη. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Λεβύνθια και το μαγαζί είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο, έχει νομίζω τα καβουροπόδαρα τέλος πάντων. Αφού λοιπόν πάρετε και αποφασίσετε ποιο Pokémon θέλετε να κάνετε shiny hunting, βρίσκεται ένα σημείο στο οποίο κάνει πολλά spawn το συγκεκριμένο Pokémon. Εγώ θέλω να κυνηγήσω το Marill και το Azurill. Ξέρω ότι το Marill είναι πράσινο και το Azurill κίτρινο, χρυσό, όπως λέγεται. Τι θα κάνουμε τώρα?
θα στήσουμε το πικνίκ μας πάντα πριν έχουμε βγάλει off τα auto-saves και κάνουμε ένα κανονικό save και είμαστε offline mode. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην περίπτωση που δεν βρείτε Pokemon το οποίο είναι shiny, το κλείνετε και παίρνετε πίσω τα χέρμπα μύστικα που είναι πάρα πολύ σπάνια. Η επίδραση του sandwich κρατάει για 30 λεπτά. Θα σας δείξω πώς να το βλέπετε αυτό, αλλά πάμε πρώτα να το φτιάξουμε. Για να κάνουμε boost το fairy type, χρειαζόμαστε μία ντομάτα και δύο salty χέρμπα μύστικα. Δεν υπάρχουν αυτές οι συνταγές εδώ στις στάνταρ συνταγές του παιχνιδιού. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε το χ από εδώ πέρα από το μενού για να μπείτε στο creative mode. Αυτό που θα χρειαστείτε είναι μία ντομάτα, πατάτε το συν, μία ντομάτα για να πάτε στο επόμενο βήμα και δύο salty χέρμπα μύστικα. Και πάλι πατάτε το συν. Βάζουμε τις ντοματούλες μας προσεκτικά. Και όπως σας είπα, το ψωμί, δρόμο, να μην υπάρχει ούτε πάνω στο πιάτο να πέφτει, ε. Γιατί μπορεί να κουνήσει τις ντομάτες και να φύγουν. Και να χαλάσει η συνταγή και να το ξανακάνετε. Πάρα πολύ καλά. Tasty Horky Original. Ok, τέλος πάντων. Sparkling Power Fairy. Level 3. Έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν spawn τα fairy types. Και Encounter Power Fairy μπορούν τα fairy type Pokemon κάνουν πολύ περισσότερο spawn. Στο σταυρό, το δεξί κουμπάκι, βλέπετε ότι τρέχει ένα χρονόμετρο, 29 λεπτά. Μπορείτε να παγώσετε αυτό το χρονόμετρο αν πατήσετε το κουμπί του home. Τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να φύγω, να βάλω μπουγάδα, να κάνω μοντάζ, να κάνω ό,τι θέλω, χωρίς να κλείσω το παιχνίδι και την κονσόλα και να πατήσω πάλι το κουμπάκι και να μην έχει κυλήσει καθόλου ο χρόνος. Ανεβαίνω λοιπόν στο πιστό μου άλογο και αυτό που θα κάνω τώρα είναι βόλτες. Θα σας πρότεινα να μην τρέχετε με το Pokémon σας, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουν spawn πολλές οικογένειες, που είναι αυτό που θέλετε. Τρέχετε λοιπόν εδώ στην ακτή και ψάχνετε για αυτά τα Pokémon. Είμαστε στα 15 λεπτά. Δεν έχουμε βρει κάτι ακόμα. Ωου! Τι ήθελα να το πω! Και να το, παιδιά! Ένα shiny Azumarill! Κάνουμε ένα save μπροστά του. Να το! Λοιπόν, θέλω ένα ωραίο hit για το thumbnail. Όχι, ήταν αυτή η Pokéball μπροστά. Μισό! Για να δούμε τώρα. Ναι! Αυτό μ' άρεσε! Αυτό μ' άρεσε! Λοιπόν, τώρα που έχουμε και τη λήψη μας, πάμε να το πιάσουμε. Όπως σας έχω πει, να έχετε ένα Pokémon με false swipe. Ναι, critical catch! Αλλά παιδιά, το shiny hunt δεν σταματάει εδώ, γιατί άμα θέλετε ένα δεύτερο Azumarill, κάτσε να το δούμε αυτό που πιάσαμε. Άμα θέλετε ένα δεύτερο Azumarill, το οποίο να έχει, ορίστε τώρα το δικό μου, έχει Terra Type Water. Μπορεί να θέλετε ένα με Terra Type Fairy. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε ένα shiny Azumarill με Terra Type Fairy. Γιατί όχι. Ναι, εγώ έκλεισα το παιχνίδι, οπότε το ρολόι μου μηδενίστηκε. Αν δεν έκλεινα το παιχνίδι, θα είχα κάποια λεπτά παραπάνω, κοντά στα 10 λεπτά παραπάνω, να πάω να ψάξω για μπορεί κάποιο άλλο fairy type ή κάτι τέτοιο. Θέλω να μου γράψεις από κάτω στα σχόλια αν σε βοήθησε το βίντεο και αν πραγματικά σε βοήθησε, θα το εκτιμούσα πολύ να αφήσεις ένα like και φυσικά ένα subscribe, γιατί έρχονται πάρα πολλοί ακόμα οδηγοί για Scarlet και Violet σε αυτό εδώ το κανάλι. Εδώ πάνω σου έχω ένα βίντεο το οποίο σας λέω πώς να βρείτε τα 999 coins για να εξελίξετε το Gimmigool. Ή κλικάρε εδώ κάτω, στο οποίο έχω όλο το playlist με τα guides, tips and tricks για Scarlet και Violet. Ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια!